Η Λάρνακα δεν θα μείνει ακέφαλη όση διάρκεια και αν έχει η δικαστική διαδικασία σε σχέση με τα σκάνδαλα που αφορούν το χώρο υγειονομική ταφή αποβλήτων Πάφου και τη μονάδα ολοκλήρωση διαχείριση στερών αποβλήτων, ο ΕΔΑΚΟΣΙΣ, για τα οποία συνελήφθη ως ύποπτος ο δήμαρχος της πόλης. Σύμφωνα με τον περιδήμο νόμο, δεν τίθεται θέμα εκλογών. Για όσο χρόνο κολλείεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, να αναπληρεί με βάση τον περιδήμο νόμο ο αντιδήμαρχος. Και αυτό θα διαρκέσει για όσο χρόνο θα κολλείεται να ασκήσει τα καθήκοντά του για τον Α ή τον Β λόγο. Δεν υπάρχει καμία διάθεση στο νόμο για το κόλλημα το οποίο θα έχει ο δήμαρχος. Αυτό είναι ένα κόλλημα και ανάλογα αναπληρείται από τον αντιδήμαρχο. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ, ο Υπουργός Εσωτερικών Σοκράτης Χάσικος αναμένεται να αποστείλει επιστολή με την οποία να παρακινεί τον Δήμαρχο Λάρνακας να απέχει από τα καθήκοντά του, διότι η παρουσία του στο Δήμο μπορεί να επηρεάσει τις έρευνες ή το ανακριτικό έργο της αστυνομίας. Στο μεταξύ, μετά τη σύλληψη του Λουτσιάτη, οι ισορροπίες στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, κυρίως όσον αφορά αποφάσεις για μεγάλα θέματα, όπως πρόσφατα με την παραμονή ή όχι των εταιρεών ενέργειας στην πόλη, γίνονται ακόμη πιο λεπτές. Σε μια άλλη εξέλιξη, την ερχόμενη Τρίτη στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στην νομική υπηρεσία, υπό την προεδρία του Γενικού Εισαγγελέα, ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων για ταχυτά Πάφου και ταχυτή Κώσης.